Σε πρώτα σημαντικά εργαλεία που παρέχονται από το διευθυντικά προγράμματα. Και είναι το πιο τοξικό το πύλο της αγροπηρίας είναι ιδιαίτερα σωστό για τα γερμανικά που κάνουν πόλη. Αποτελούν ένα από τους σημαντικότερους τοξικούς πολιτικούς ολόκληρους της Ελλάδας προς τέλος. Όμως ο Δήμος Αγροπηρίας έχει τεράστια δυνατότητα στην ανάπτυξη. Αν ενισχύσει περισσότερο αυτό το κομμάτι του πολιτιστικού ιστορικού τουρισμού αλλά και του εξωτερικού τουρισμού, μπορεί η νοσή πραγματικά να απευθυνθεί, να δημιουργήσει ένα νομιστικό προϊόν, ένα νομιστικό πακέτο, νομιστικό πακέτο, το οποίο θα αποφέρει κατευθύνεται σε πολλές ομάδες τρόπους και μπορεί με αυτόν τον τρόπο να επιμηθυνθεί και την ιστορική περίοδο της περιοχής, αλλά σίγουρα να αυξήσει και την επιθυμότητά της στην Ομοθεία. Πραγματικά τον Ιούνιο μήνα μαζί με την αρμόδια υπουργό, την υπουργό τουρισμού, την κυρία Κουβουρά, σκεφτήκαμε τον Δήμο Αγροπηρία, καθώ και τον Δημαρχείο και του άλλου συνήθου συναντούμε, σε μια προσπάθεια να προβάλλουμε το ολοκληρωμένο και πολυσύλλογο τουριστικού προϊόντο τη περιοχή ενό Εστέλε μέσω προγραμμάτων του ΕΟΤ. Στη διάρκεια του εργασιού είχαμε επισκεφθεί και την Αγροπηρία, που είχε συμβεί στην περιοχή μα, στην περιοχή μα, από την Ανατολική Αγροπηρία, από την Μονή του Αφεντέλου. Στη συνέχεια επισκεφθήκαμε το Αγροπόρι και εκεί είχαμε πραγματικά όλα τα μέσα του Δήμου, δηλαδή την πλατεία που προσεγγίσαμε μέσα από το πρόγραμμα που είχε στην εργασία του Πολύνη. Και είχαμε βεβαίω συνέχεια και τι αγροπέ τη Αγροπηρία και είχαμε την Όρμα. Και τα λεφτά, οπότε, που βρισκόμαστε σήμερα εδώ, σε μια συλλογική διαδρομή που νομίζω ότι συνιστά από μόνη τη ένα τουριστικό πακέτο που συνδυάζει αυτά για το οποίο συζητάμε σήμερα. Δηλαδή το φυσικό περιβάλλον, μαζί με το πολιτιστικό και το θρησκευτικό αφέρον και ιστορικό περιβάλλον τη περιοχή. Και εκτιμώ ότι αν συνεχίσουμε το πακέτο αυτό περισσότερο, θα μπορέσουμε να συμβάλλουμε καθοριστικά προ την τουριστική ανάπτυξη πρώτα απ' όλα και μετά από αυτήν την ανάπτυξη και της τοπικής οικονομίας και την ανθρώπινη της τοπικής κοινωνίας. Αλλά πολύ σωστά είπα για την όχι ο τουρισμός για να μπορέσει να αναπτυχθεί περισσότερο, θα πρέπει να αναπτυχθούν και να υπόλοιπες μέσα. Εκτιμώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η ορίμανση της μελέτης για την ανάπτυξη του τάξης της Βρυξέλλης, που χρηματοδοτήθηκε μέσα από το πρόγραμμα Pro του 2002 και κατά την έννοια ότι έχει μια ξεχωριστή σημασία. Εκτιμώ ότι το πάρκο, το πρωτοκάτω της Βρυξέλλης αποτελεί ένα ισχυρό προπόσχημα για την ίδια την Ομοθεία, που αν τα πραγματικά αναπτυχθούν τον τρόπο που θέλουμε, εκτό ότι βρίσκεται σε ένα εξαιρετικό τυπικό περιβάλλον από μόνη τη, νομίζω ότι κατά πια μπορεί να αποτελέσει ένα διαστοπικό, θα έλεγα, του δικού του ευεργετικού τουριστικού προορισμού. Από την πλευρά του, εγώ δεσμεύομαι να κάνουμε ό,τι μπορούμε στην ενεργεία μα, στην ιστορία και στην πρόοδο τη Δήμου τη Βρυξέλλη, για να εντάξουμε το πρόγραμμα αυτό σε προφανώ σε κάποιο πρόγραμμα ίσα. Είναι αλήθεια βέβαια ότι τα κονδύλια του προγράμματο του ΕΣΠΑ για την ανάπτυξη του αρχιμηδικού πλούτου και γενικά των αρχιμηδικών είναι περιορισμένα. Το πρόγραμμα δεν είναι πονεπτικό. Το πρόγραμμα είναι μόνο περιφερειακό, υπάρχει μόνο στα ΠΕΠ. Είμαστε σε κοινωνία με το Υπουργείο Τουρισμού, που βέβαια πάντα η γνώμη μετράει και έχει καθοριστική σημασία για το ξέρετε τα κόμματα στα προγράμματα αυτά. Νομίζω ότι αν οριμάζεται με την περισσότερο, δεν ξέρω πώς θα το πείτε για να το πείτε, το πείτε, αν υπάρχει αυτή η ορίμανση, νομίζω ότι προτεραιοποιείται εντό εισαγωγικών και έχει μπροστά από άλλα έργα που δημιουργούν το σχέδιο δεν έχουν. Αυτό το επίπεδο είναι. Επομένω, θα πω ότι σε εσά και να δούμε πού μπορούμε να εντάξουμε ή να στέλνουμε ποιο είναι το πρόσωπο τη εμποδία. Μπορεί να γίνει το πράγμα έχει τη εμποδία, αλλά έχει βοήθεια από εμπειρία, από παντού. Βέβαια, αυτό είναι για άλλο θετικό περιβάλλον τη αγροπηρία και τη δική μα περιοχή. Αυτό δεν μπορεί παρά να είναι συνηθισμένο και να διαχειριστεί ποιότητα προϊόντα που υπάρχουν εδώ. Είτε ω νομάδα από τα προϊόντα, είτε ω μεταποιημένα πρόγραμμα και κοντά. Ακριβώ επειδή είναι και του πιο ανάπτυξη που πιστεύουμε ότι η δυναμική πορεία του τουρισμού μπορεί να συμπαραστεί την ανάπτυξη και των φορολογικών τομέα τη οικονομία, αλλά και τη δευτερογενή που δευτερογενή τομέα τη οικονομία, δηλαδή τη μεταποίηση, τα ρουτήματα του χώρου, τη βιομηχανία και τη τεχνία, τη
Dobro je da se pomalo ostala ovdje i naučiti se monaru što ne bude nije znači što neke i bude nije. Znači mi tukaj se gledati su sanatiku su izprovati što ne treba da pomalo i kako mi ja sam mislila da ti ovdje i gdje to je, gdje se da ti da ti. Ja to što govorim da je investicija, ja to što formu učenje, da se čine drugom izazati se razvijenje, to formu je turizmu, ti se ako je profisi se da vidi. Na temu se vidi je cijela da je odnija, znači te gdje je vidi što bi ovdje bio. Na temu se vidi ti paravode, što je to stvari potpore, ono še, ono še, i oni su se vidi tom turistu potpore, i da bi ošte, da bi se dobro volatio. Ала кејмил, што се на навики, не се на навики што ти идеш на мојот. Ето да ти јас ме леди, што ти и проводија тоа што ти јас ми кажа, ми ми кажа, ми кажа, ти кажа, што добиот. И на тази правазајам, тоа ме дава тоа што ти тоа што ме дава тоа што ти тоа што ти што. За мене тоа е навични. И тоа ти кажа што ми е, тоа е поли на тоа што ти ја Не се бави моја сопровала, тоа ти кажа што ја одеш што ја мобија. Νομίζω ότι αυτό έχει προβλεπτικό αποτέλεσμα και προβλεπτική σημασία. Και για την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντο σε ένα συνολικό πακέτο, θα έλεγα, που μπορεί πραγματικά να συμβάλλει στα προσφυγιά τη ανάπτυξη τη περιοχή. Εγώ θέλω να σα δώσω μια παρότριση πραγματικά να αξιοποιήσετε κάποια σημαντικά εργαλεία που παρέχουν μέσα από διασωριακά προγράμματα που μπορούν να λειτουργούν μόνο στην ελληνική περιφέρεια. Για να χρηματοδοτήσετε μέσα από αυτά πολύ σημαντικέ δράσει, που ενδεχομένω να μην μπορούν να χρηματοδοτηθούν από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα. Θέλω να σα ευχηθώ καλέ συνέχεια στι συνεργασίε που συνεργείτε σα και πραγματικά να συνεχίσετε αυτή την πολύ καλή προσπάθεια για την συνέχεια, δηλαδή τη τουριστική ανάπτυξη, μέσω τη ανάπτυξη τη σημαντική πολιτική, τη ιστορική κληρονομιά αλλά και τη τουριστική κληρονομιά. Το Δήμα Αποκλήθηκε. Θα του χαίρετε το Ρουμπλίδη και έχουμε να παρατηθούμε ακόμη τα αποτελέσματα. Τα λιχνικά δεδομένα θα συνεχίσουν. Έχουμε να χρησιμοποιήσουμε για να έχουμε έναν τρόπο προωθημένο των ειδικών και βεβαίω σύμφωνα με του προλαβέ λίγο πάνω από τα προγράμματα και τη δυνατότητα που μας δίνουν. Και θέλω να τονίσω λίγο μια φορά ότι βρίσκομαι στου Ευρώπου, στου Αθηνού και να κάνουμε όλα τα σημαντικά που μέσα στο τόπο. Σα ευχαριστώ πολύ και ειδικώ γιατί σα παρακολουθούν την ενημέρωση. Ευχαριστούμε την Υπουργό για το θέμα της Ευρώπης. Ευχαριστούμε την Υπουργό για το θέμα της Ευρώπης. Καλούμε τον κύριο να μας θέσει τον κύμα του νόμου.